Τον πρώτο μας καλεσμένο τον έψαξα έτσι όχι αρκετά, τον βρήκα εύκολα, ήταν λίγο παράξενο, παράξενη διαδικασία για να βρω το τηλέφωνό του και όταν του τηλεφώνησα και του είπα ότι θέλω να έρθει στην εκπομπή, εκείνη την ώρα άλλαζε το μωρό του. Μου λέει Γρηγόρη, Γρηγόρη, όμως συγγνώμη, όχι τώρα, αν μπορείς να με τηλεφωνήσεις σε δύο λεπτά γιατί αλλάζω το μωρό. Του λέω, οκ, οκ, ηρέμησε, του λέω, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά την αλλάζει ένα μωρό, αλλά ήταν γλυκύτατος και πραγματικά σε πέντε λεπτά, μάλλον μετά την αλλαγή της πάνας, μου τηλεφώνησε. Η πρώτη μου οπτική επαφή μαζί του στη διαφήμιση μου δείχνει ένα πολύ γλυκό άνθρωπο και θα ήθελα να μάθω κι άλλα για εκείνον. Ο κόσμος. Γιατί δεν έρχεται πια στο παιχνίδι. Ο Παόλο Καμισούλη είναι ένας γνήσιος σικελός που με τα σπαστά ελληνικά του κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από μια σειρά τηλεοπτικών διαφημίσεων. Μουσική αγωνίας παρακαλώ. Θα είναι ο Γιώργος ο μεγάλος νικητής. Ο Παόλο, αν και έγινε γνωστός μέσω ενός κωμικού ρόλου, δεν πάβει να είναι ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος ηθοποιός που μπορεί να ενσαρκώσει με επιτυχία και δραματικούς ρόλους. Και μάλιστα έχει πάρει μέρος στο σύριαλ «Η Εξαφάνιση». Το τώρα, το μέσα μία μου λέει. Sta bene, non si preoccupi, sta tutto ok, abbiamo fatto un'iniezione per tranquillizzare, abbiamo bloccato l'emorragia, ora mi scusi. Il bambino, il mio bambino, sta bene. Un attimo, il bambino sta bene. Paolo, andiamo, la smetta, questo è l'ospedale pubblico. E sì, dei creati si può resistere. Alla Capion, Puna Trechi, catostare. Κύριε Συγκύριο, κύριος Παόλο Καμισούλη. Paolo, come sta? Tutto bene. Tutto bene. Τι ωραία γλώσσα μιλάς, τι ωραία χώρα και αυτή η Ιταλία. Ευχαριστώ. Σικελιάνος, ε? Από το καταγωγή να ζητήσω. Μαφιόζος δηλαδή. No, αυτό είναι το μύθος. Ποιος μύθος, άστα αυτά, όλη η Αμερική από Σικελιάνους. Αν ήμουν μαφιόζος θα ήμουν εδώ. Αυτό να μου πεις. Αλλά ένας μαφιόζος κρύβεται παντού, Paolo. Εγώ κρύβουμε πάρα πολύ. Μάλιστα, να πούμε ότι σπούδασες στη Φλωρεντία. Ναι, σπούδασες. Drama school και αρχιτεκτονική. Drama school και αρχιτεκτονική, ναι. Και εκεί γνωρίζεις μια Ελληνίδα. Μια Ελληνίδα, γιατί έκανα για έξτρα. Έκανα ο σερβιτόρο σε βίλες, πολύ ωραίες βίλες για το βράδυ. Για μεροκάματα, γιατί ιδιαίτερα μια βραδιά εκεί στο Ποντεβέκι από κάτω, κάνανε μια ωραία βραδιά και ήμουν εκεί ο σερβιτόρο. Τέλειωσα και γνώρισα τη Βίκη εκεί έξω που κοιτούσε από πάνω, τέλος πάντων από το βαλκόνι. Από το βαλκόνι κάτω υπήρχε ένα μέρος που κοιτάσε προς τα κάτω. Και τέλος πάντων, εκεί γνώρισα τη Βίκη. Η Βίκη ήταν καλεσμένη στο πάρτι. Η Βίκη είναι αρχιτεκτόνισσα που ήταν από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκη και πέρασε από εκεί απλά. Α, μια βόλτα. Μια βόλτα. Σαλονικιά είναι Βίκη. Όχι, είναι από Αγρίνιο. Μια Βίκη σου άλλαξε τη ζωή, λοιπόν. Ναι, γιατί αν δεν ερχόταν η Βίκη στη ζωή σου, τα πράγματα. Έτσι όπως πιστεύεις εσύ, πώς θα ήταν. Θα ερχόμουν στην Ελλάδα για καλοκαίρι. Άρα λοιπόν γνωρίζεις τη Βίκη εκεί στο μπαλκόνι και στη Φλωρεντία και σου λέει Βίκη, θα πάμε στην Ελλάδα. Παντρευτήκατε, είσαι παντρεμένος. Ναι. Έχουμε σύμβολο. Σύμφωνο συμβίωσης. Πώς λέγεται στα ιταλικά σύμφωνο συμβίωσης? Κοντράτο. Ματριμόνιο civile, insomma. Κοντράτο. Κατράτο, μα. Κοντράτο di ματριμόνιο civile. Δεν ήθελες να παντρευτείς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω, το γάμο το έχω δει πάντα. Σαν κάτι παράξενο. Δεν ξέρω τι αλλάζει αν έχεις ή ένα ή το άλλο, ας πούμε. Παρόλα που δεν θα μου άλλαξε η ζωή αν θα παντρευτώ, ας πούμε. Μάλιστα. Η Βίκη δεν ήθελε να φοράει συννεφικό. Είναι πολύ μοντέρνο άνθρωπο. Δεν είναι τέτοιος που κολλημένα σε αυτά τα. Πολύ ωραία. Και δεν έμεινε τελικά στην Ιταλία με τη Βίκη και έτσι. Γιατί τελικά έγινε ότι για πλάκα. Πήγα εγώ στην Ελλάδα, τη Βίκη ως αρχιτέκτονας βρήκε δουλειά τέλος πάντων. Ναι. Στην Ελλάδα και πήγα εγώ. Λέω εντάξει, θα δοκιμάσουμε, θα. Παράλληλα, εντάξει, άρχισα και εδώ στην Ελλάδα να παίξω με τις διαφημίσεις, τέλος πάντων διάφορα. Βρήκα ένα πολύ καλό casting director εδώ στην Ελλάδα, που για μένα είναι number one, που είναι ο Άλεξ. Ναι. Άλεξ Κέλλη.
Και με τον Άλεξ δουλέψαμε διάφορα πράγματα. Άρχιζα να. Και λέω: Okay, Πάολο, ούτω ή άλλω εσύ παίζει και στα αγγλικά. Παίζει και κάτι θα κάνει και ταξιδεύει. Και αυτό έγινε. Δηλαδή. Βέβαια, θα ήθελα πολύ να γυρίσω στην Ιταλία, α πούμε, ή να έχω μια καριέρα στην Ευρώπη ζεστικά. Βέβαια, μένοντα εδώ 6 μήνες, α πούμε, ή ταξιδεύοντα δηλαδή. Μάλιστα. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τη Βίκη? 19. 19? Τι λες ρε φίλε? Yeah, it's true. 19 χρόνια, έτσι, ε? Έτσι, 19 χρόνια. Εγώ? 19 χρόνια. Ναι. Πού, 20, από πόσα χρόνια δηλαδή είστε μαζί? Εγώ ήμουν 23 και αυτή 22. 23 και 22. Έτσι, από τα 23. Ναι, είμαστε έξυπνοι, ναι. Εντάξει, τώρα πέρα από το χιούμορ έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο παιδάκι, από ό,τι κατάλαβα. Ο Λεωνάρντο ή Λεωνάρντο. Ένα παιδί έχετε. Ένα παιδί. Τρεις μήνες. Να σας ζήσει. Thank you. Είναι 3 μηνών. Και το λιγόζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι 2 χρονών. Πώς μου το είπε στο τηλέφωνο. Πώς είναι η ζωή σου πια με το μωρό? Με το μωρό αλλάζει λίγο, γίνεσαι πιο σοβαρό. Δηλαδή βλέπει τα πράγματα και σου δίνει όμω πιο πολύ ενέργεια για να προχωρήσει τα πράγματά σου και να τα κοιτά δηλαδή, με ένα μάτι πιο σοβαρό. Α πούμε, εγώ εκτό από ηθοποιό είμαι και σεναριογράφο. Γράφω και ταινίες. Έχω γράψει και μια εκπομπή, τέλος πάντων, που αυτή τη στιγμή προσπαθώ να προωθώ, τέλος πάντων, να πάει σε producers, όπου οι ταινίες μου, τέλος πάντων, είμαι σε contact με διάφορα, προσπαθώ, τέλος πάντων, να προχωράνε. Και αυτό το παιδί μου δίνει περισσότερη ενέργεια. Μάλιστα. Παρόλα που δεν κοιμάζε. Εντάξει, ναι, θα κοιμηθεί. Okay, που είσαι εκεί που το αλλάζει εκείνο το άλλο. Για κάνα 2 χρόνια. Μετά θα αρχίσει να κοιμάστε κανονικά. Θέλει υπομονή τώρα. Ναι. Θέλει υπομονή. Ωραία, τι περιμένουμε τώρα? Καταρχάς να σου πω ότι στις διαφημίσεις που κάνεις είσαι καταπληκτικός. Thank you. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή οι ερμηνείες σου είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν ήξερα αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Ιταλός, αν μιλάς έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι τόσο όσο. Επίσης, σαν παρουσιαστής εκεί που κάνεις τον παρουσιαστή, γιατί πρέπει να πω σε λίγο. Θα κάνεις τον πραγματικό παρουσιαστή εδώ και θα είμαστε εγώ και ο Σταρόβας οι παίκτες. Θα μας ρωτήσεις εσύ αυτά που σου έχει δώσει η παραγωγή και εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε. Εγώ και ο Σταρόβας. Α, θα το κάνουμε πραγματικά. Αν σου γινόταν πρόταση από την τηλεόραση να κάνεις τον παρουσιαστή, να κάνεις ένα show. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελες. Κοίτα, πώς το λένε, από σινέμα. Από κινηματογράφο. Τι, σινεμά. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Πες, θα το βρούμε μαζί, για πες. Συναισθηματικά. Το βρήκα. Συναισθηματικά. Το κάνω με το ρύθμο αυτό. Θέλω να πεις λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ, κοράλι ψιλοκόρελο και ψιλοκοραλάκι. Κοράλι ψιλοκόρελο και ψιλοκοραλάκι. Πώς. Κοράλι ψιλοκόρελο, ψιλοκοραλάκι. Όχι ψιλοκόλαρο, μη λες. Δεν είπα εγώ κόλαρο, κόραλο. Μα. Κοράλι ψιλοκόρελο. Εσύ με έκανες αυτό το παιχνίδι για να πω αυτό. Με Ιταλός μιλάει, το ξέρω. Εντάξει. Να σου πω, μιλάς πολύ ωραία ιταλικά. Μιλάς αγγλικά, μιλάς και τα ελληνικά, νομίζω ότι είσαι μια χαρά. Πάνω στο συνέστημα που ήθελα πριν. Δηλαδή, αυτοί που έχουν αυτή την ιώση για να παίξουν, για να δείχνουν συναισθήματα, τέλος πάντων emotions, είναι αυτοί που γεννήθηκαν γι' αυτό. Εγώ γεννήθηκα γι' αυτό. Παρόλο που ασχολούμαι και με κάτι άλλο, γιατί μέχρι τη στιγμή που δεν κάνεις big step, πρέπει να ζεις, τότε κάνεις και τα δύο. Εννοείται. Αλλά δηλαδή, το συνέστημα, αυτό που έχεις, είναι να δείχνεις και να δίνεις emotions. Συναισθήματα στον άνθρωπο. Για να γελάει ή για να κλαίει, κάτι άλλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό που καταφέρνει, εγώ το λέω πάντα, αυτές οι διαφημίσεις, ας πούμε, που έχω κάνει, καταρχήν, συνολικά δεν είναι 15. 15 ρυθμίσεις κάνει. Από το 2006 είναι 15. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το όνειρό σου. Θες να παίξεις και δράμα στην Ελλάδα, ας πούμε. Και το όνειρό μου που κάθε ηθοποιός είναι να ζήσω σαν ηθοποιός 100% πρώτο. Ναι. Και να παίξω σαν ηθοποιός σε επίπεδο διεθνής. Διεθνής, δηλαδή να παίξω και στα αγγλικά και στα ελληνικά και στα ιταλικά. Δηλαδή αυτό που θέλω να κάνω είναι να γίνω αυτός που ζει από αυτό. Και μόνο από αυτό, χωρίς άλλα πράγματα που τον μπερδεύουν, του κάνεις στη ζωή. Ότι πρέπει να κάνεις 2 δουλειές, 3. Να ζεις μόνο από την τέχνη, αυτό που είναι το όνειρο από όλους. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά και εκείνο και το άλλο, ας πούμε, πολύ. Κατάλαβα τι. Θέλω να ζήσω από αυτή τη δουλειά που αγαπάω. Ναι, αυτό που γεννήθηκα, για τον οποίο γεννήθηκα. Γεννήθηκες να κάνεις. Of course. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Τι είναι αυτό? Καραβάκι. Α, εμένα μου στολίζανε δέντρο. Στην Ιταλία. Το δέντρο είναι το σωστό. Καραβάκι. Ουου!
τώρα πια θα κερδίσει, παίζουμε, ε! Τίτρο ή καραβάκι. Καραβάκι. Κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε για σήμερα, για αρχή δηλαδή, γιατί θα τον δούμε πολλές φορές, τον κύριο Δημήτρη Στάροβα. Συνάδελφος και αυτός, ηθοποιός. Σήκω, Πάολο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα. Εσύ, Δημήτρη, είσαι από εκεί. Πάολο, είσαι από εκεί. Εμείς, Δημήτρη, είμαστε από εδώ. Ναι. Πάολο είναι από εκεί που θα παρουσιάσει. Πάολο, είσαι από εκεί. Αυτές είναι οι δικές σου ερωτήσεις. Το λοιπόν, θες... Ναι. Sono Alverde. Sei Alverde, pure io. Να βγείτε, guarda, sono Lira. Εντάξει. Έλα από εδώ, Πάολο. Εμείς είμαστε λίστες. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, Δημήτρη, εδώ. Κάτσε από εδώ. Λοιπόν, κάτι σημαντικό. Το θες σαν Πάολο ή σαν το παρουσιαστή αυτό που... Εγώ θα τον ήθελα σαν τον παρουσιαστή, αλλά ο παρουσιαστής είναι το Πάολο. Το καταρριμμένο παρουσιαστή αυτό. Ναι, αυτός όμως είναι πολύ ωραία. Τα φώτα, έτσι, αγωνία. Πώς κάνεις, μ' αρέσει, με τρελαίνεις. Εγώ το μισώ τώρα πια. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Όποιος απαντάει, πατάει το κουμπί, έτσι. Έχει 5 δευτερόλεπτα. Περίμενε. Τι? Εάν απαντήσει λάθος, πάει ο πόντος στον άλλον. Αν απαντήσει λάθος, πάει ο πόντος στον άλλον. Πόσες ομάδες αγωνίζονται στη Super League, 10. Πάτησα πρώτος. 18. Ακόμα δεν έχω πει τίποτα. Δεν έχει σημασία. Πώς είναι. Λάθος. 16. Δεν πειράζει που έχει τις απαντήσεις. Γρηγόρης. Όχι, γιατί μάχα μου είπε ότι τις ξέρω κιόλας. 16-1-0 ο Δημήτρης. Πάμε. Συνέχισε με την ίδια τακτική, Γρηγόρη. Λοιπόν, σε ποια περιοχή βρίσκεται το σπήλαιο Στραβωμίτης. Αγωνία. Πού βρίσκεται, πού βρίσκεται. Αγωνίες. Το όρος Γιούχτα στις Γκούβες στην Τίλισο. Στην Τίλισο. No. Στο όρος Γιούχτα. Δύο μηδέν. Ποιο άθλημα. Γιατί κοιτάς μόνο εμένα. Γιατί από μένα δεν περιμένει. Δεν περιλαμβάνει. Να χάσει, να χάσω. Στο τρίαθλο. Στο τρίαθλο. Τρίαθλο, ναι. Ποιο. Ποιο δεν. Σκοποβολή. Ποδηλασία. Πάτησα, σκοποβολή. Έχασε. Τι. Σωστό. Σωστό. 2-1. Σωστό. Ένα λεπτό. Ποδήλατος, σκοποβολή και κολύμπι έχει. Κολύμπι. Σκοποβολή δεν έχει. Λοιπόν, πόσους παίκτες έχει η ομάδα υδατοσφαίρισης. 9 ή 8. 9. Ή 7. Sorry. 9. Ξέχασα, τρέψε. 9. Ας το πω, τι είναι εκεί. Δεν είπα το 7. Δεν είπα το 7. Δεν μου λες να κάτσω γιατί απαντάς όλο λάθος, να κερδίσω από εκεί αβίαστα. Πάμε. Όποιος βιάζεται σκοτάφτηκε. Μπράβο, όποιος βιάζεται σκοτώθηκε. Ναι. Όχι σκοτώθηκε, σκοτάφτηκε. Σκοτάφτηκε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω για κάτι διαφορετικό. Μα βαρύμαι να πω τα ίδια. Βαρύμαι να πω τα ίδια. Λοιπόν, ποια ήταν η αρχική ονομασία του Κιλκής. Σαλώνα, Τρίκη ή Καλλικουμ. Άντε ρε, θα πατήσεις να πάρουμε κανένα πόντο κι εμείς. Το 3. Δηλαδή το Καλλικουμ. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Από το Λατίνο. Μπράβο. Πολύ καλή, μέχρι τώρα πάρα πολύ καλή. Τι πάρα πολύ καλή, αφού χάνουμε ρε Παύλο. Χάλια, χάλια μαύρα. Ποιο ήρωα του 1821 υπάρχει Ανδριάντας στο χωριό Γραβιά. Αθανασίου Διάκου, Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, Οδυσσέα Ανδρούτσο. Αν, αν, ποιος είναι. Διάκος. Ανδρούτσο. Άνδρου, άνδρου. Τι θα έλεγες, αλήθεια πες. Δεν θα έλεγες Ανδρούτσο. Πάτσε εγώ κουμπί. Σε έσωσα έτσι. Δεν θα έλεγε τίποτα. Χάνεις Γραβιά, χάνει φαγητό, δεν το ξέρω. Μην σκέφτεσαι το φαγητό τώρα. Παίζουμε, μην σκέφτεσαι το φαγητό. 5-1, πάμε. Παίζουμε το. Πάει. Τι είναι το κοπανέλι, ερυθρός ξηρός ίνος, μακάρι. Αυτό μου αρέσει το κρασί. Ναι, ναι, το κοπανέλι κρασί είναι. Όχι, δεν είναι κρασί. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Συνοηθείτε, μην το δεν μπορώ να το πω. Τεχνική, τεχνική κεντήματος της δαντέλας ή κομμάτι ξύλος σαν ρόπαλο. Τεχνική κεντήματος της δαντέλος. Μπράβο, να τα αντελάσεις. Πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με μουτζωσές. Πίστευες ότι δεν ήτανε. Όχι. Νομίζω ότι ήταν κοκκινέλι, κρασί, ε. Εγώ ναι. Δεν πρέπει να μουτζωνόμαστε. Δεν πρέπει να μουτζωνόμαστε. Πώς σκουτάς μωρί με νεγάκι. Λοιπόν. Πόσο είμαστε. 5-2 χάνω. Πάω. Χάνεις. Στην κριτική. Μα δεν καταλαβαίνω και τι λέει. Την κριτική θεάτρου. Όχι. Γλώσσα. Διάλεκτο. Αγωνία. Που είναι γλώσσα. Ωραία. Τι σημαίνει ο μελίτακας. Μελιτάκας. Μελίτακας. Μαλάκας μήπως. Όχι, δεν είναι.
Καλό παιδί είναι, εντάξει, καλό είναι. Γλυκό του κουταλιού. Μυρμίγκι. Μυρμίγκι. Μπράβο. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν. 5-3. 5-3, sì, stai messo bene, ti preoccupare. Όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε. Αμπάριτσα. Αμπάριτσα. Τι σημαίνει. Μα και κρυπτήρο, τι σημαίνει. Δεν πειράζει. Θέλει τα λόγια, είναι έτσι ρωτήσει. Πού να τα καταφέρνουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι σημαίνει όμω η λέξη αμπάριτσα, κορμό δέντρου, σπρώχνω κάποιον με δύναμη. Σπρώχνω κάποιον με δύναμη. No. Ορνητήριο. Ορμητήριο. Ορνητήριο, ναι. Θέλω να μου πείτε. Τι σημαίνει βόντκα στα ρώσικα. Βόντκα. Πάγο. Τι πατάς που δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Δεν πειράζει, ξέρω τι σημαίνει. Α τα πει, μπορεί να είναι τα βόντκα. Μια στραμπο για τρεις. 6-4. Μπράβο. Λοιπόν, τι είναι η γνωστή σε όλους μας ματσόλα. Ματσόλα. Ματσόλα, ναι. Σάντρο Ματσόλα. Θυμάσαι την Τίντερ. Αυτά τα παλιά Σφύρι. Τα ξέρω. Μπράβο. 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 Λοιπόν. 7-4 χάνω. Και πού είσαι τώρα. Ακόμα. Τώρα. Από πού υδρώνουν οι ποντικοί. Από πού υδρώνουν οι ποντικοί. Ουρά, αυτιά ή μάτια. Ουρά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. 7-5, δες με τόσα λάθη μπράβο. Και σε πλησιάζω. Μπράβο, μπράβο, πλησιάζω. Μπράβο, μπράβο. Είσαι απλήσιαστη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι το παντατίφ. Το παντατίφ. Ναι. Το πορτατίφ. Μόνο αυτό είναι άλλο. Το παντατίφ. Παντατίφ. Μάλιστα. Τι είναι. Κοντέιλ, κρεμαστό στολίδι για το λαιμό ή μνημείο στη Γαλλία. Κρεμαστό στολίδι για το λαιμό. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη. Γεια σου, Γιάννη Τράκα. 7-6. Μα τι κάνει, κερδίζει με τον απαντάω εγώ. 7-6. Τι επιστροφή ήταν αυτή που έκανα. Ήσαν τόσο καλό πριν. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Τότε μην μιλά. Πώς λέγεται το φινόκιο στα ελληνικά, σέλινο, πράσο ή μαραθόριζα. Μαραθόριζα. Έρεγα. Μπράβο, 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 μπράβο. Ποιο νούμερο είχε ο Πελέ. Το πάτησα. Ποιο νούμερο είχε ο Πελέ. Το 10. Μπράβο. Πολύ ωραία, μπράβο. Πώς έμαθε. Λυσάξαμε να πόσο μήχος έχουν συνολικά τα νεύρα του ανθρώπου. 70 μέτρα, 69 ή 55. 55. No. 69. Τώρα είπες 55. No. Δεν έμεινε και τίποτα άλλο. Τα δικά σου 152 σίγουρα. Πάνω στα normal 70. 70 μέτρα. Έχασα. Συγχαρητήρια. Έχω ένα χειροκρότημα για τον Πάολο. Για τον νικητή, βέβαια, τον νικητή. Για τον νικητή, βάλτε το μετάλλιο εκεί. 700 είναι τα νεύρα του Γρηγόρη τώρα. Περίμενε, Γρηγόρη. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, ο Γρηγόρη μπορεί να μου βάλει το μετάλλιο. Ο Γρηγόρη, να μεταλλίσει εσύ. Να μεταλλίσει εσύ. Να μεταλλίσει ένα μετάλλιο. Να μεταλλίσει. Μετάλλια θέτω. Ή να μεταλάβω. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Και να μην είσαι μεταλλαγμένο. Είσαι ο μοναδικό παίκτη που κέρδισε χωρί να απαντά. Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι. Αυτή είναι η βιασύνη. Πάολο, θέλω να σε ευχηθώ καλή τύχη στη ζωή σου. Thank you. Και ελπίζω να δούμε και κάποια ταινία σου, κάποιο έργο σου κάπου. Θα δούμε, θα δούμε. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πάολο, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάολο Κανισούλη.